σας. Δημήτρης Παπαϊωάννου έρχεται κοντά μας, ο μετεωρολόγος μας. Έλα, ρε, για να δούμε τι καιρό σήμερα θα κάνει και τι περιμένουμε. Καλημέρα, μας έχει πρίξει εδώ με το. Έχω λίγο μπερδευτεί. Θερμή εισβολή. Ναι. Η αλήθεια είναι αυτή, έχω λίγο μπερδευτεί. Μετά την ψυχρή εισβολή, θερμή εισβολή. Ναι. Ναι. Από την Πέμπτη ακούγεται. Από την Πέμπτη, ναι. Σήμερα όμως τι θα κάνει, τι περιμένουμε. Σήμερα θα έχουμε βροχές και καταιγίδες και θα έχουμε γενοτιά σαν ύφθονο γασία παιδάκια από σήμερα. Όχι τόσο πολύ όσο από την Πέμπτη και μετά. Αλλά θα έχουμε έντονα φαινόμενα στη Δυτική Ελλάδα κυρίως. Έχουμε ήδη, δηλαδή, έχουν ξεκινήσει ήδη να σημειώνονται καταιγίδες στο Βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο. Εκείνη τα πιο έντονα φαινόμενα αυτή τη στιγμή. Θα επεκταθούν ουσιαστικά σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Θα βρέξει στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, έτσι. Θα είναι μια συννεφιασμένη γενικά ημέρα σε όλη τη χώρα. Θα βρέξει σχεδόν παντού. Καταιγίδες θα έχουμε όμως κυρίως στη Δυτική Ελλάδα, Ήπειρο, Ιόνιο, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο. Και στις Κυκλάδες και στο Ανατολικό Αιγαίο και στην Ανατολική Θράκη. Εκεί θα είναι τα λίγο πιο έντονα φαινόμενα. Απλά βλέπω ότι η θερμοκρασία δεν πέφτει πάρα πολύ. Δηλαδή πάλι είμαστε κοντά, φλερτάρουμε σωστά, με το ποσάρι. Σωστά. Ανεβαίνει ουσιαστικά σήμερα η θερμοκρασία. Μόνο λίγο τώρα το πρωί είναι πιο χαμηλές θερμοκρασίες στη Βόρεια Ελλάδα. Αλλά το μεσημέρι θα ανέβει και στη Βόρεια Ελλάδα η θερμοκρασία αρκετά. Και στην όλη την υπόλοιπη Ελλάδα φτάνει στους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου. Γιατί στρέφονται οι άνεμοι συνοτιάδες, οι οποίοι θα είναι πολύ ισχυροί. Θα φτάνουν τα 6 με 8 στο Αιγαίο τοπικά και τα 9 από φόρ, κυρίως στο Βόρειο Αιγαίο. Πάλι πολύ ισχυροί, ώστε οι ελώδεις ουσιαστικά θα είναι οι νοτιάδες στο Αιγαίο. Και στο Ιόνιο θα είναι ισχυροί 5 έως 7. Τώρα πρόσχερα το πρωί στο Βόρειο Ιόνιο θα φτάνουν και τα 8 από φόρ. Όχι όμως με τις ίδιες εντάσεις που φτάνουν στο Αιγαίο, που θα φτάνουν και τα 8 με 9 από φόρ και ρηπές και τα 10 από φόρ στο Αιγαίο. Λοιπόν, πάμε να δούμε στην Αττική. Εδώ στην Αττική ουσιαστικά περιμένουμε συννεφιασμένο καιρό, μέχρι τουλάχιστον το απόγευμα. Θα έχουμε ένα πέρασμα με λίγες ασθενείς τοπικές βροχές εκεί αργά το πρωί προς το μεσημέρι, μέχρι νωρίς το απόγευμα. Τοπικά λίγα ασθενή φαινόμενα, άνευ ιδιαίτερη σημασία. Άρα χωρίς να δημιουργήσουν ιδιαίτερα προβλήματα. Όχι, σε καμία περίπτωση. 10 έως 19 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Οι νοτιάδες όμως θα είναι πάρα πολύ ισχυροί, ώστε ο ελώδης, ειδικά στο Σαρονικό, θα πτέρνουν 7 με 8 μποφόρ από το απόγευμα ουσιαστικά και προς το βράδυ. Θέλει προσοχή, θα είναι έντονος και ο κυματισμός εκεί στον Ανάβησο, στο Λαύριο, στο Σούνιο. Εκεί θα είναι η πιο ισχυρή. Όλοι, όπως έχουμε συνηθίσει να τη λέμε τώρα, όλη η Αθηναϊκή Ριβιέρα. Ακριβώς, η Ριβιέρα, η Αθηναϊκή Ριβιέρα. Μπράβο. Θα έχει πρόβλημα με τους νοτιάδες. Ναι, ναι. Ειδικά μετά το μεσαίο απόγευμα θα πνέουν πάρα πολύ ισχυροί νοτιάδες. Θέλει λίγη προσοχή. Λοιπόν, Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε παρόμοιο σκηνικό με συννεφιά. Εκεί θα είναι λίγο περισσότερες οι βροχές. Μέχρι το μεσημέρι, απόγευμα, θα έχει βροχές. Από εκεί και πέρα θα σταματήσουν τα φαινόμενα. 7 έως 15 βαθμούς Κελσίου και μεταβλητοί άνεμοι. Θα πνέουν βοριάδες τώρα. Από το μεσημέρι και μετά θα στραφούν σε νοτιάδες. 3 έως 6 μποφόροι άνεμοι, ένταση των ανέμων. Ωραία, πάμε να δούμε τώρα και για περιοχές της χώρας. Πάμε να δούμε μερικές περιοχές στη χώρα και στην Αττική. Τρίπολη 6 στους 12 βαθμούς Κελσίου, με βροχές, Ηράκλειο 9 στους 18, Καστελός 13 στους 16, 14 στους 18 στην Κέρκυρα με καταιγίδα ήδη από τώρα, 4 στους 17 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αλεξανδρούπολη. Και πάμε και εδώ στην Αττική. Λοιπόν, εδώ στην Αττική και η Κηφισιά, 8 έως 17, 11 έως 19 στην Γλυφάδα, 8 έως 18 στο Μαραθώνα, 11 έως 19 στην Ελευσίνα και 10 έως 18 η θερμοκρασία στο Παγκράτη. Ωραία. Λοιπόν, σήμερα, αυτό Τρίτη, 28 Νοεμβρίου. Σωστά. Αύριο. Αύριο θα περιοριστούν τα φαινόμενα κυρίως στην Ανατολική και Νότια χώρα, στο Ανατολικό και Νότιο Αιγαίο. Εκεί θα έχουμε βροχές και τοπικές καταιγίδες. Και από Πέμπτη βελτιώνει το καιρό και ανεβαίνει πολύ η θερμοκρασία. Από Πέμπτη, καλό καλοκαιράκι που λέει. Ακριβώς, ανεβαίνει. Λέγαμε 22-23 βαθμοί. Και παραπάνω. 22-23, ναι, τοπικά είναι Παρασκευή και το Σάββατο μπορεί να φτάσει 24-25 σε τοπικό επίπεδο. Δηλαδή, ο Δεκέμβριος φυσικά θα μπει με θερμοκρασίες Απριλίου. Δεν θα είναι με θερμοκρασίες Δεκεμβρίου, σε καμία περίπτωση. Και η Κυριακή θα είναι ζεστή μέρα. Φαίνεται να πέφτει κάπως από Δευτέρα και μετά. Και ίσως προς τα Νικολοβάρβαρα να έχουμε και ένα πιο. Μια κακοκαιρία, όχι μεγάλη, θα το δούμε άμα είναι μεγάλη, αλλά μια, την επόμενη κακοκαιρία ουσιαστικά μετά από αυτό το διάστημα που θα έχουμε αφρικάνικη σκόνη και μεγάλη άνοδο στην θερμοκρασία ουσιαστικά. Αυτός ο συνδυασμός. Τα Νικολοβάρβαρα, τι είπες, κρύο ή βροχές. Βροχές σίγουρα. Κρύο θα δούμε, άμα είναι, θα είναι στη συνέχεια. Στην αρχή, από ό,τι φαίνεται, βροχές κυρίως. Θα τα δούμε και αύριο αναλυτικά. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.